Η Κροατία ενημέρωσε επίσημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία σχετικά με την ετοιμότητα να παράσχουν στις δύο χώρες πετρέλαιο μέσω του πετρελαγωγού της Αδριατικής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι απέστειλε σχετικές επιστολές στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, στον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και στον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Σύμφωνα με τον Αντρέι Πλένκοβιτς, η Κροατία και η Τζάνεφ είναι έτοιμοι να παράσχουν στα δηληστήρια της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας καύσιμα συνολικά άνω των 14 εκατομμύριων μετρικών τόνων. Οι δύο χώρες ζήτησαν άμεση έναρξη διαβουλεύσεων με την Ουκρανία με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τελευταία, ωστόσο, δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής μέτρα για την κατάσταση αυτή. Η Κομισιόν αρνήθηκε να διεξαγάγει επίγουσες διαβουλεύσεις για τις προμήθειες πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που μπλοκάρει το Κίεβο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σε ενημέρωση στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι είχε καταλήξει προκατακτικά στο συμπέρασμα πως δεν υπήρχε άμεση απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου δεν θεώρησε ότι απαιτούνταν επίγουσες διαβουλεύσεις.